10 χρόνια συνεχούς παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού στα πολιτιστικά δρόμενα της Λάρισας. Με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων την ερχόμενη Κυριακή 13 Ιουνίου, δόθηκε το μεσημέρι συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Λάρισας, κ. Κώστα Τζανακούλη, και τους εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Στα έργα που υλοποιήθηκαν για την διαμόρφωση της κήτης του ποταμού και σε όσες παρεμβάσεις θα γίνουν με στόχο τη συνολική ανάπλαση της περιοχής για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Κάθε βελτίωση που γίνεται στο ποτάμι φέρνει όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν και τα μεγάλα έργα μεταξύ των δύο γεφυρών, των Αχελοίδων νυμφών και των Ναϊάδων νυμφών, για να συμπληρωθούν όλες εκείνες οι παρεμβάσεις μέσα στον ιστό της πόλης που θα φέρουν πολύ κόσμο. Όμως πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσει και ένα έργο που θα του κάνει η ΔΕΙΑΛ, που θα έχει ένα μονοπάτι από τα όρια του νομού Τρικάλων μέχρι τα όρια του Δήμου Τεμπών. Θα υπάρχει μονοπάτι στο ποτάμι για ποδηλάτες και πεζούς. Συνολικά 72 περίπτερα θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ από τους φορείς που λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις, διοργανώνοντας παράλληλες δράσεις για την διασκέδαση των επισκεπτών. Δεν είναι ίσως υπερβολή να χαρακτηρίσουμε ότι το φεστιβάλ είναι από τους πιο σημαντικούς θεσμούς και εκδηλώσεις της πόλης μας. Ένα πραγματικό σταυροδρόμι τεχνών και ανταλλαγής ιδεών.